Επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξη τη κινέζικη οικονομία, καταγράφει επισήμω η Στατιστική Υπηρεσία τη πολυπληθέστερη χώρα του πλανήτη. Μπορεί το 6,6% να είναι οριακά υψηλότερο από το 6,5% που στόχευαν οι Κινέζοι αξιωματούχοι, αλλά είναι χαμηλότερο από το 6,8% του 2017 και ασθενέστερο εδώ και σχεδόν τρει δεκαετίε. Η ανησυχία είναι εντυνόμενη λόγω τη διαμάχης με την Ουάσιγκτον και την υπερσυγκέντρωση χρεών, ενώ η εικόνα τη ανάπτυξη προσωμιάζει με εκείνη προδεκαετία που ξεκινούσε η παγκόσμια οικονομική κρίση. Η συνομερικανική διαμάχη πλήττει την οικονομία των δύο χωρών αλλά και άλλες οικονομίες στον κόσμο. Εν γέννη έχουμε αντιμετωπίσει τον αντίκτυπο και έχουμε κάνει πρόοδο. Από οικονομικής απόψεως η οι Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κερδίσουν από τη συνεργασία και να χάσουν από την αντιπαράθεση. Η συνεργασία εξυπηρετεί τα συμφέροντα πολλών πλευρών και θα επωφεληθούν όλες οι χώρες του κόσμου ενώ η σύγκρουση θα επηρεάσει άπαντες. Η κινέζικη οικονομία παραμένει δεύτερη σε μέγεθο μετά από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά κανεί δεν επιθυμεί να συνεχιστεί η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξη, καθώ θα συμπαρασύρει και άλλε οικονομίε του πλανήτη.